Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Κύριε Υπουργέ, τα γεγονότα είναι γνωστά φυσικά. Στα τέλη του προηγούμενου μήνα, τα λέω έτσι εν συντομία, η κυβέρνησή σας της Νέας Δημοκρατίας με ένα ευνηδιαστικό προεδρικό διάταγμα, το οποίο αφορούσε το προσοντολόγιο στο δημόσιο τομέα συνολικά, επιχείρησε να εξισώσει τα αναγνωρισμένα μάλιστα από το Υπουργείο σας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, πτυχία των αποφύτων των δραματικών σχολών, των οδείων, των σχολών χορού και του κινηματογράφου, να τα εξισώσει με το απολυτήριο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επρόκειτο φυσικά για μια ακόμα πράξη υποβάθμισης και απαξίωσης του πολιτισμού και των ανθρώπων του, και ως τέτοια βιώθηκε στο χώρο του πολιτισμού από όλους τους καλλιτέχνες, τους εργαζόμενους και τους σπουδαστές, και γι' αυτό πυροδότησε αυτό που πυροδότησε μια σειρά αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Απέναντι τώρα στις μαζικές αυτές κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών και των σπουδαστών, των σωματείων, των συλλόγων τους, που ζητούσαν από τότε, από την πρώτη στιγμή, να αρθεί αυτή η κατάφορη αδικία με το προεδρικό διάταγμα 85, η κυβέρνηση, επιχειρώντας έναν ελιγμό, μάλλον χειροτέρεψε τα πράγματα, γιατί κατέθεσε εδώ μία τροπολογία η οποία ψηφίστηκε πριν από 2 εβδομάδες περίπου σε ένα νομοσχέδιο, η οποία όχι μόνο δεν επαναφέρει τις αμοιβές των καλλιτεχνών και τα δικαιώματά τους στο επίπεδο ΤΑΦΕ, στο επίπεδο της τεχνολογικής εκπαίδευσης, αλλά προβλέπει ότι αυτές οι αμοιβές θα καθορίζονται με μια απλή υπουργική απόφαση. Εντάξει, εμείς το γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι φυσικά κάτι το ξαφνικό. Έρχεται με μια καθυστέρηση σχετική, μια μακρινή μνημονιακή δέσμευση του 2015 από το τρίτο μνημόνιο, το οποίο είχε ψηφιστεί βεβαίως από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε, με την αρρωγή ασφαλώς και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Εκεί συναντηθήκατε όλοι σας. Καταφέρνοντας με την τροπολογία αυτή ένα χτύπημα βαρύ στο δικαίωμα των καλλιτεχνών, στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, γιατί αν είναι τους μισθούς να τους καθορίζουν οι υπουργοί, τότε τι νόημα έχουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας? Ένα χτύπημα στα μισθολογικά, στα ασφαλιστικά και εν γέννη στα εργασιακά τους δικαιώματα. Με βάση λοιπόν αυτό το σύντομο ιστορικό που σας κατέθεσα, και το γνωρίζετε ασφαλώς πάρα πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, σας ρωτάμε τι προτίθεται, τι μέτρα τέλος πάντων προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε να εξασφαλιστούν τα παρακάτω, και τα αναφέρω. Πρώτον, να γίνει άμεση απόσυρση του Προεδρικού Διατάγματος 85, αλλά όχι μόνο αυτού, μα και της τροπολογίας 1565 του 2023. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να μην γίνει καμιά υποβάθμιση των σπουδών και των πτυχίων των καλλιτεχνών, των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων ως ΤΑΦΕ, ως βάση αυτά τα δικαιώματα για την πανεπιστημιακή τους αναβάθμιση, η οποία πρέπει βεβαίως να επισπευστεί μέσω προγραμμάτων εξομοίωσης, και να μην γίνεται, να σταματήσει να γίνεται πια αυτή η διάκριση ανάμεσα σε αποφύτους προ και μετά το 2003. Να συγκροτηθεί, αυτό κι αν είναι αποτέλεσμα, αυτό κι αν αναδείχτηκε από αυτόν τον αγώνα του καλλιτεχνικού κόσμου, που εδώ συμπληρώνω έχει και την μεγάλη συμπαράσταση του ελληνικού λαού, να συγκροτηθεί επιτέλους ένα σύστημα δημόσιας, δωρεάν, ενιαίας πανεπιστημιακής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, χωρίς πιστοποιήσεις, κατηγοριοποιήσεις, αποφύτων, πτυχίων, δικαιωμάτων, και με αντιστοίχηση, όπως είπαμε, των πτυχίων, των μέχρι τώρα πτυχίων των σχολών που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, με βάση προγράμματα εξομοίωσης που θα καθοριστούν βεβαίως σε συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας με τα Πανεπιστήμια. Και βεβαίως να εφαρμοστούν προκειμένου να υπάρξουν και να εφαρμοστούν, να υλοποιηθούν τα εργασιακά δικαιώματα, να εφαρμοστούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κύριε Υπουργέ, σε όλους τους χώρους και σε όλους τους κλάδους τους καλλιτεχνικούς, με αυξήσεις στους μισθούς και με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Σας παρουσίασα τον κύριο κορμό των ετοιμάτων αυτού του αγώνα και περιμένουμε την απάντησή σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Δελή. Αντιπαρέρχομαι το ότι η ερώτησή σας απευθύνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού για ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο δεν είναι του Υπουργείου Πολιτισμού. Κανένα πρόβλημα όμως, γιατί προφανώς αφορά και θέματα πολιτισμού
και ευχαρίστως να απαντήσω και να τοποθετηθώ. Αλλά επιτρέψτε μου να πω πρώτα απ' όλα το εξής, ότι δεν μιλάμε για μία συνθήκη η οποία ήταν ιδανική και τέλεια προ του Πιδέλτα και ήρθε το Πιδέλτα και ξαφνικά έριξε μισθούς, έπαψαν οι σπουδαστές των σχολών περιστατικών τεχνών να μπορούν να κατατάσσονται μέσω εξετάσεων στα τμήματα ΕΕ, γιατί αυτό δεν ισχύει, ή έχασαν δικαιώματα ακαδημαϊκά. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι, για να πούμε την αλήθεια εδώ μέσα, ότι τα ζητήματα των περιστατικών τεχνών και των σπουδών στις περιστατικές τέχνες είναι ζητήματα τα οποία έχουν παραμείνει εκρεμή εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια, κάποια από αυτά, είπατε και εσείς, το 2003, και κάποια άλλα μπορεί και 40 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Αυτό πλέον έχει, νομίζω, εμπεδωθεί ως μια κοινή παραδοχή, ότι το ΠΔΕΛΤΑ μπορεί να έφερε στην επιφάνεια ζητήματα, αλλά δεν ήταν αυτό που τα προκάλεσε. Δεν έχει όμως αυτό τόσο πολύ σημασία, γιατί η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να διορθωθούν ζητήματα, αυτά τα ζητήματα που αναφέρω τώρα, τα ζητήματα των δεκαετιών. Η συζήτηση λοιπόν έχει ήδη μετακινηθεί, το ξέρετε κι εσείς, και η συζήτηση αυτή τη στιγμή γίνεται για το πώς θα λύσουμε τα προβλήματα τα χρόνια. Τα χρόνια αυτά που μόλις ανέφερα και που περιγράψατε κι εσείς. Και για τα οποία, αν θέλετε, δικαίως, πολύ δίκαια, διαμαρτύρονται και οι καλλιτέχνες. Τι κάνουμε λοιπόν και τι μπορώ να σας πω και βάσει και της συνάντησης της προχθεσινής που είχε και ο Πρωθυπουργός, ήμουν και εγώ παρόν και συναδελφοί μου, με την ομάδα των εκπροσώπων των καλλιτεχνών. Ας πιάσουμε τα δύο σκέλη του ζητήματος. Ας πιάσουμε πρώτα απ' όλα το ακαδημαϊκό σκέλος. Εκεί το είπατε κι εσείς και θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ δίκαιο αίτημα, κάτι που και εμείς ως Υπουργείο Πολιτισμού το ζητάμε καιρό, να λειτουργήσει, να σχεδιαστεί και να λειτουργήσει μία ανώτατη σχολή παραστατικών τεχνών, δωρεάν, κρατική. Και ο στόχος λοιπόν είναι αυτό να γίνει το 2025. Ήδη οι ομάδες εργασίας που έχουν διαμορφωθεί εργάζονται πάνω σε αυτό το αντικείμενο, ούτως ώστε να διαμορφωθεί μία πρόταση και ένα πόρισμα μέχρι 31 Μαρτίου. Επίσης, κοιτάμε ζητήματα που έχουν μείνει εκκρεμή σε σχέση με τη διαβάθμιση σπουδών στις παραστατικές τέχνες, όπως για παράδειγμα στην μουσική εκπαίδευση, στα οδεία, τα οποία είναι εκκρεμή από τη δεκαετία του 50 και του 60 και κανείς δεν έχει ακουμπήσει. Επίσης, κοιτάμε να δούμε απόφοιτοι των σχολών των παραστατικών τεχνών υφιστάμενοι, πώς, τι διαδρόμους ακαδημαϊκούς θα έχουν, εάν επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους περαιτέρω, πώς θα μπορέσουν αυτό να το πετύχουν. Θα ήθελα όμως να επισημάνω και να διευκρινίσω για να μην υπάρχει καμία απορία ότι οι κατατακτήρες μπορούν και εξακολουθούν να δώσουν οι απόφοιτοι δραματικών σχολών και να μπουν στο τρίτο εξάμηνο τμήματων ΑΕΗ. Στα μισθολογικά, αυτό που είπαμε και αποφασίστηκε και θα γίνει σήμερα, με την ακρίβεια, εντός της ημέρας, είναι μια ρύθμιση, ούτως ώστε να μην υπάρχουν ανισότητες μισθολογικές ανάμεσα σε αποφύτους προ και μετά του 3, αυτό που είπατε και επισημάνατε και εσείς ο ίδιος, και επίσης να αμείβονται οι καλλιτέχνες που απασχολούνται στο δημόσιο με έναν δίκαιο τρόπο. Εκεί επίσης υπάρχει μια μέρημνα να ενταχθούν και τα καλλιτεχνικό παύλα εκπαιδευτικά επαγγέλματα, για να μην υπάρχει και εκεί ζήτημα. Και φυσικά θα ακολουθήσουν και εγκύκλοι από το Υπουργείο Εσωτερικών που θα καθορίζουν και τους ορθούς τρόπους πρόσληψης. Επίσης, να σας πω, γιατί είπατε κάτι για τους μισθούς, ότι έπεσαν με το ΠΔΕΛΤΑ, θέλω να σας πω και να είστε σίγουρος ότι άνθρωποι που ήταν σε επίπεδο ΤΑΦΕΠΣΙΛΟΝ, σε κατηγορία ΤΑΦΕΠΣΙΛΟΝ, δεν έπεσαν οι μισθοί τους. Οι μισθοί τους έχουν διατηρηθεί ως είχαν. Επομένως, και να ολοκληρώσω την πρωτολογία μου, δεν είναι αυτή η κυβέρνηση που προκάλεσε το ζήτημα. Ευελπιστώ και είμαι και πιστεύω ότι θα είμαστε όμως η κυβέρνηση η οποία θα λύσει ζητήματα και παθογένειες δεκαετιών, φτιάχνοντας ένα εθνικό πλαίσιο σπουδών στις παραστατικές τέχνες που μέχρι τώρα η χώρα μας δεν είχε. Ευχαριστώ. Είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι δεν ήταν η ιδανική συνθήκη πριν από την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος. Δεν θα διαφωνήσουμε μαζί σας. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το Προεδρικό Διάταγμα δεν ήρθε να τη θεραπεύσει, ήρθε μάλλον να τη χειροτερεύσει. Και έτσι το εισέπραξαν, όπως σας είπα, ο κόσμος της τέχνης, και γι' αυτό αντιδρά με τον τρόπο που αντιδρά, και σωστά και δίκαια. Ποια είναι αυτή η κατάσταση? Καταρχήν, δεν είναι μόνο η πανδημία, όπου πέρασαν και αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά ο καλλιτεχνικός κόσμος, πέρασε δύσκολες ώρες. Αλλά είναι και εκείνες οι σπουδές, οι υποβαθμισμένες,
οι θολές, οι πανάκριβες, χωρίς κατοχυρωμένα επαγγελματικά, εργασιακά δικαιώματα, σε μια διαρκή αναζήτηση προσόντων και εργασιακή περιπλάνηση. Όλα αυτά είναι χρόνια προβλήματα, τα οποία ήρθαν να τα χειροτερέψει ακόμα περισσότερο μετά το Προεδρικό Διάταγμα η τροπολογία. Γι' αυτό και ζητάμε την απόσυρση και του Προεδρικού Διατάγματος και της σχετικής τροπολογίας, όπου υποβίβασε επαγγελματικά, μισθολογικά τους εργαζόμενους καλλιτέχνες. Τώρα, όσο για τα εκκρεμή ζητήματα που επικαλεστήκατε, θέλω να σας πω ότι όντως αυτά τα ζητήματα σέρνονται, συνειδητά σέρνονται όμως, κύριε Υπουργέ, επί δεκαετίες. Και με συγχωρείτε, και η δική σας κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι προϊόν παρθενογένεσης. Υπήρξαν και παλαιότερες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 30-40 χρόνια, όπως και κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες δεν έκαναν απολύτως τίποτα, το αντίθετο, περιέπλεκαν η κάθε μία την κατάσταση σχετικά με τους ανθρώπους της τέχνης. Στην πραγματικότητα, και το γνωρίζετε κι εσείς, κύριε Υπουργέ, τίποτα δεν είναι ίδιο πια μετά τον επίμονο και δίκαιο αγώνα του καλλιτεχνικού κόσμου που εξελίσσεται όλες αυτές τις μέρες και που υποχρεώνει την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σε συναντήσεις, σε ελιγμούς και σε εξαγγελίες. Ας μου επιτραπεί όμως η έκφραση εδώ, εξαγγελίες αρκετά αντιφατικές και αρκετά θολές. Δεν έχουν γίνει και πολύ ξεκάθαρες. Περιμένουμε να ακούσουμε και τις επίσημες σημερινές εξαγγελίες. Ωστόσο, όταν μιλάτε για ανώτατες σχολές παραστατικών σχολών, εμείς μιλάμε για τη συγκρότηση ενός συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης ενταγμένης στα πανεπιστήμια για το σύνολο των καλλιτεχνικών κλάδων. Υπάρχει, θαρώ, μία διαφορά ως προς αυτό, έτσι ώστε για το σύνολο των καλλιτεχνικών κλάδων ενταγμένη στα πανεπιστήμια. Οργανικά ενταγμένης στα πανεπιστήμια ως κατάληξη μιας ενιαίας εκπαίδευσης που ξεκινάει από τον νηπιαγωγείο, να μην πούμε εδώ τώρα τι έχει γίνει, στη δημόσια εκπαίδευση, στην πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια με την αφαίρεση των καλλιτεχνικών μαθημάτων και καταλήγει βεβαίως στο πανεπιστήμιο. Και αντίστοιχα όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος είναι σήμερα κατηγοριοποιημένος και υποβαθμισμένος μέσα από προγράμματα εξομοίωσης θα πάρει και την δική του, και το δικό του πανεπιστημιακό πτυχίο. Όμως, ας μου επιτραπεί εδώ να σχολιάσω ότι μετά την, με αφορμή μάλλον, τη συνάντηση αυτή με τους εκπροσώπους του καλλιτεχνικού κόσμου, η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός άδραξε την ευκαιρία για να επαναφέρει μια συζήτηση για την κατάρριξη του άρθρου 16. Μα δεν ζητάνε αυτό οι καλλιτέχνες. Το αντίθετο ζητάνε οι καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνες ζητάνε συγκροτημένα εργασιακά επαγγελματικά δικαιώματα συγκροτημένα και βεβαίως τα πτυχία που πρέπει να έχουν σήμερα το 2023. Και βεβαίως θα περιμένουμε κι εμείς, όπως είπαμε, τις εξαγγελίες, αλλά σε κάθε περίπτωση θα συμφωνήσετε νομίζω μαζί μας ότι αυτός ο αγώνας είναι αυτός που υποχρεώνει την κυβέρνηση να ασχοληθεί στα σοβαρά με τα προβλήματα αυτά και δεν μπορεί αυτός ο κόσμος ο οποίος σήμερα αγωνίζεται και αυτόν τον αγώνα τον στηρίζει το ΚΚΕ με όλες του τις δυνάμεις να πάει πίσω από αυτά τα αιτήματα που σας είπα για τη συγκρότηση των εργασιακών δικαιωμάτων και βεβαίως για πτυχία πανεπιστημιακού επίπεδου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να πω, να επαναλάβω μάλλον, ότι μιλάμε για ζητήματα τα οποία είναι και διαχρονικά και είναι και διυπουργικά. Το Υπουργείο Πολιτισμού ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα τα τελευταία 3 χρόνια. Έχει φτάσει, έχει κάνει όλη την απαιτούμενη προεργασία, πολύ προκύψει, αν θέλετε, και η αφορμή του Προεδρικού Διατάγματος, προκειμένου να τεθούν οι βάσεις και να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση για το θέμα των παραστατικών τεχνών και των σπουδών στις παραστατικές τέχνες. Σε κάθε περίπτωση, τα θέματα που συζητάμε σήμερα, δηλαδή η ανώτατη σχολή παραστατικών τεχνών, το κομμάτι της μισθολογικής ισότητας μεταξύ αποφύτων του πρώτου 3 και μετά του 3, δεν προκλήθηκαν από το ΠΔΕΛΤΑ. Αυτό νομίζω είναι σαφές, διότι αφενός δεν αγγίζει ακαδημαϊκά ζητήματα, αφετέρου δεν άλλαξε το status quo. Αλλά το status quo, και θα συμφωνήσω μαζί σας, ήταν στρεβλό. Άρα εμείς τι πάμε να κάνουμε, πάμε να λύσουμε
το δομικό, συστημικό ζήτημα το οποίο υφίσταται όλες αυτές τις δεκαετίες. Και το ότι αυτό υφίσταται, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, το, αν θέλετε, ακόμα και το σλόγγαν «Εξισώνουμε τους ύλους σπουδών των δραματικών σχολών με απολυτήρια λυκείου», το οποίο δεν ισχύει, σε κάθε περίπτωση δεν εμφανίστηκε τώρα. Η πρώτη φορά ακούστηκε έξω του Υπουργείου Παιδείας το 2017, επί Υπουργείας του κ. Γαβρόβλου, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, και απλώς τότε, για άλλους λόγους που έχουν να κάνουν κυρίως με πολιτικά θέματα, δεν έπιασε. Έπιασε τώρα, πάλι για λόγους που έχουν να κάνουν με πολιτικά θέματα. Σε κάθε περίπτωση, ας μείνουμε στην ουσία. Είπατε για την πανδημία. Όντως, αυτός ο κλάδος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Τον στηρίξαμε με 500 εκατομμύρια ευρώ ως κυβέρνηση, τον κλάδο μέσα στην πανδημία. Καλό είναι να το θυμίζουμε αυτό. Και επίσης, ήδη έχουν φανεί τα αποτελέσματα της πολιτικής μας. Για παράδειγμα, η πολιτιστική απασχόληση το 2021, είναι τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουμε, αυξήθηκε σε σχέση με το 2019, σας συγκρίνω με μια χρονιά προ-πανδημίας, κατά 11,7% βάσει της Eurostat. Σε κάθε περίπτωση, πάμε στο επίμαχο. Σας είπα και πριν, σήμερα θα ανακοινώσουμε ως κυβέρνηση μια ρύθμιση μισθολογική που ακριβώς θα, νομίζω θα θεραπεύει αδικίες δεκαετιών και στρεβλώσεις δεκαετιών, και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι μπαίνουν και οι βάσεις και για το ακαδημαϊκό κομμάτι. Το αν θα είναι ένα ξεχωριστό πανεπιστήμιο, αν θα είναι τμήματα μέσα σε υφιστάμενα πανεπιστήμια, αυτό που είπατε πιο πριν, σε αυτό αναφέρομαι, το πώς θα δομηθούν οι ανώτατες σπουδές στις παραστατικές τέχνες, είναι πεδίο της ομάδας εργασίας που έχει συγκροτηθεί, των ομάδων μάλλον εργασίας που έχουν συγκροτηθεί. Δηλαδή αυτές θα προτείνουν, γι' αυτό είναι και διπουργικές και γι' αυτό έχουμε μέσα το παιδείας, γιατί δική του αρμοδιότητα είναι, τον ιδανικό τρόπο οργάνωσης αυτών των σπουδών. Και γι' αυτό θα γίνει και μέχρι το 25. Σας ομολογώ ότι εγώ δεν γνώριζα τη διαδικασία και τον χρόνο που απαιτείται για να φτιάξει κανείς ένα νέο πανεπιστημιακό τμήμα ή να φτιάξει προφανώς μια νέα σχολή ή ένα νέο πανεπιστήμιο. Αλλά το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο είναι αρμοδιότητα, μας το εξήγησε και πλέον γνωρίζουμε ότι απαιτούνται κάποια συγκεκριμένα βήματα και τα οποία θα ακολουθηθούν. Η μορφή τελική που θα πάρει αυτό δεν τη γνωρίζουμε, γιατί είναι το πόρισμα που θα βγει 31 Μαρτίου, αλλά σε κάθε περίπτωση σας διαβεβαιώνω για δύο πράγματα. Αφενός ότι θα μιλάμε για μια μορφή σπουδών πανεπιστημιακού επίπεδου, δωρεάν και κρατικές σπουδές, και επίσης ότι στη διαβούλευση που μέχρι τότε θα έχει πραγματοποιηθεί θα συμμετέχουν προφανώς και οι φορείς και οι άνθρωποι που είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.